Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα δυνατό εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να έρθουμε σε μια κατάσταση εξισορρόπησης των ενεργειών μέσα μας. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τη συγχώρεση που σημαίνει κυριολεκτικά θα λέγαμε ότι συγχωράμε. Χωράω δηλαδή, χωράω κάποιον στην δική μου πραγματικότητα, χωράω κάποιον στην δική μου συνείδηση, χωράω κάποιον σαν σώμα μου, χωράω κάποιον σαν εαυτό. Έχουμε μιλήσει για τη συγχώρεση ότι στην πραγματικότητα πρέπει να έχουμε μεγάλη ενσυναίσθηση και συνειδητότητα και αναλόγως τις πεπιθήσεις τις οποίες έχουμε, νιώθουμε και τις ανάλογες τύψεις ή ενοχές για να προβούμε στη μετάνοια και μετά στη συγχώρεση. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση με έναν άλλο τρόπο, πιο ενεργειακό, για να καταλάβετε ακριβώς πόσο ωφέλιμο είναι στη ζωή μας αυτό το εργαλείο. Η συγχώρεση είναι μια κατάσταση που μέσα σε αυτή την κατάσταση βιώνουμε στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα από τις συνέπειες των πράξεών μας, ειδικά των αρνητικών, γι' αυτό και συγχωράμε. Πολλές φορές όλοι θα λέγαμε κάνουμε λάθη και έτσι έρχεται η ώρα αφού έχουμε μετανιώσει να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Η συγχώρεση είναι στην πραγματικότητα ένα μιμητικό εργαλείο γιατί μπαίνουμε σε κατάσταση να βιώσουμε αυτό που βίωσε αυτός που συγχωρούμε. Έτσι γίνεται η πραγματική ένωση, η πραγματική θα λέγαμε κατάσταση μιμητική δόνηση με δόνηση για να μπορούμε να αναπαράγουμε μέσα μας αυτό το βίωμα θα λέγαμε που ήρθε από την πρόθεση και από τις πράξεις τις οποίες κάναμε ή ότι μας κάνανε. Όλοι έχουμε ακούσει ότι πολλές φορές όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν δημιουργείται μια επανάληψη, έτσι ένα review θα λέγαμε της ζωής που ζήσανε. Την ώρα που πεθαίνει ένας άνθρωπος γίνεται ένα upload θα λέγαμε των πληροφοριών της ζωής, των γεγονότων δηλαδή, που έχουν καταγραφεί στη μνήμη, που κρατάει μερικά κλάσματα ή το πολύ μερικά δευτερόλεπτα. Και μετά θα λέγαμε, εφόσον έχει ανέβει τα επίπεδα και έχουν φύγει οι διαχωρισμοί και έχει έρθει μια άλλη θα λέγαμε έννοια της ένωσης, οντοτήτων με οντοτήτων, ψυχών με ψυχών, τότε ξαναγίνεται ένα άλλο πιο αργό review και ξαναπερνάμε θα λέγαμε τις πράξεις τις οποίες βιώσαμε και δεν τις έχουμε εξισορροπήσει. Δηλαδή ότι υπάρχει μια πολικότητα, υπάρχουν κάτι δεσίματα, υπάρχουν κάποιες ενέργειες δηλαδή που δεν έχουν εξισορροπηθεί, μηδενιστεί. Έτσι φίλοι μου, όταν περνάει η ζωή μέσα μας, εφόσον έχουν φύγει οι διαχωρισμοί, κάθε φορά που εμείς βιώνουμε μια πράξη, δεν τη βιώνουμε μόνο σαν τον εαυτό που είχαμε, σαν εκείνο το εγώ, αλλά στην πραγματικότητα βιώνουμε τις συνέπειες των πράξεων αυτών. Άρα στην πραγματικότητα, αν είχαμε κάνει κακό σε κάποιον, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα λέγαμε, στον άλλο κόσμο, εκείνη την ώρα όταν επανέρχεται, ξανά το σενάριο, το σαν γεγονός, περνάει όχι μόνο σε κατάσταση οπτική, αλλά και στο συγκινησιακό μας σώμα, το βίωμα που έχει περάσει ο άλλος. Αυτός δηλαδή που του κάναμε κάτι κακό ή που είχαμε την πρόθεση μέσα μας την αρνητική, την οποία βγήκε μετά σε μια πράξη. Έτσι θέλω να καταλάβετε ότι εκείνη την ώρα είναι την συγχώρεσης πονάει, τα λέγαμε φίλοι μου. Και εδώ πέρα, στο φυσικό κόσμο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, κάνουμε πιο γρήγορα αυτό που δεν θέλουμε η φύση να κάνει βιαίως για εμάς. Μπορούμε σε αυτή εδώ πέρα τη ζωή, στην εγρήγορση, να συγχωρούμε στην πραγματικότητα, να ερχόμαστε και να φέρνουμε μέσα μας για λίγο τον πόνο, ώστε να συνειδητοποιήσουμε το έχουμε κάνει, μετά να μετανιώσουμε και μετά να εκμηδενιστεί, θα λέγαμε, η κατάσταση. Όσο πιο πολύ συγχωρούμε, τόσο πιο πολύ θα λέγαμε εκμηδενίζουμε ή χειριζόμαστε αυτό το πεδίο των ενεργειών, οπότε αφού το φέρνουμε σε ισορροπία, δεν θα έχουμε και την έλξη της εμπειρίας της αρνητικής.
Αυτά που κάνουμε εδώ πέρα, φίλοι μου, δεν μπορούν να μείνουν ασυγχώρητα. Γι' αυτό και λέμε ποιος πεθαίνει ότι είναι συγχωρεμένος. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν στην άλλη ζωή, όταν κάνουμε το review των συνεπειών των πράξεών μας, βιώνουμε από όλα τα πρόσωπα τα οποία παίχθηκε το δράμα, αυτό που κάναμε την πράξη, θα λέγαμε τις συνέπειες. Έτσι θα λέγαμε ότι πολλοί άνθρωποι ζουν μια κόλαση επειδή σε εισαγωγικά τιμωρούνται από τις ίδιες τις πράξεις του. Τις ίδιες τις πράξεις τους, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από το βίωμα των συνεπειών, το γύρισμα της ενέργειας, θα λέγαμε, πίσω. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να ξέρουμε, να βιώνουμε και να καταλαβαίνουμε στην πραγματικότητα αυτό που εκπέμπουμε όταν το λαμβάνουμε, για να μπορούμε να γινόμαστε γνώστες του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν η συγχώρεση μπρος στον εαυτό, η συγχώρεση μπρος στους άλλους, η συγχώρεση όλων των ειδών είναι στην πραγματικότητα μια εκμηδένιση των ενεργειών, μια ακύρωση, θα λέγαμε, των πράξεων της ανισορροπίας και του πολέμου. Είναι σημαντικό λοιπόν, φίλοι μου, να μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση, θα λέγαμε, συνεχώς, για να μην χρειαστεί να την περάσουμε, θα λέγαμε, στα αστρικά πεδία μετά το θάνατο. Τώρα καταλαβαίνετε πολλές φορές πως πολλοί άνθρωποι, έχοντας κάνει πράγματα συνειδητά κατά τη δική τους τη συνείδηση, εγωικά θα λέγαμε, και έχουν πονέσει, θα λέγαμε, τους άλλους, περνάνε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις μέσα στα αστρικά πεδία, όπου αναπαράγουν πάνω στη δική τους, θα λέγαμε, στο δικό τους συγκινησιακό σώμα όλα τα συναισθήματα κατά τη δική τους πρόθεση που είχαν των συνέπειων, των επιλογών και των πράξεων των αρνητικών που κάνουν, θα λέγαμε, σε άλλους ανθρώπους. Έτσι έρχεται μια αυτογνωσία, θα λέγαμε, της ψυχής. Αυτά, φίλοι μου, για τη συγχώρεση, ειρήνη σε όλους.